Και να κλείσω με την Περιφερειακή Ενότητα Γερβενών. Είχατε χθες μια επιτόπια επίσκεψη σε έργα. Πριν πάω εκεί, θα πρέπει να είναι χαρούμενος ο Θανάσης ο οικονόμου πλέον για τον Όρλιακα. Γιατί με υπογραφή Γιώργου Κασαπίδη, Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Αντιπεριφερειάρχη Γερβενών Γιάννη Γιάτσου και Κάλης Κυριακίδου, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, προχωράει αυτό το σημαντικό έργο. Είχε γίνει γεφύρι της Άρτας, κύριε Περιφερειάρχα. Θα είναι χαρούμενος ο γνωστός αστροφυσικός, ο κύριος οικονόμου, ο Γρεβενιώτης. Ότι προχωράει ο Όρλιακας. Κύριε Βακρατσά, όχι απλά είχε γίνει το γεφύρι της Άρτας, ήταν ένα ναυάγιο το οποίο το ανελκύσαμε. Με επίμονες και μεθοδικές προσπάθειες που κάναμε από την ανάληψη της θητείας μας, πιστεύουμε σε αυτό το έργο, έχουμε στενή συνεργασία με τον κύριο οικονόμου και το βρήκαμε σε μια κατάσταση όπου το Πανεπιστήμιο δεν μπορούσε, δήλωνε αδυναμία να το συνεχίσει. Μάλιστα. Και όπως σας είπα ότι είχε ναυαγήσει. Θα ήθελα εδώ μέσα και από το δελτίο σας να ευχαριστήσω και το πέραν των συνεργατών μου που αναφέρατε και τον διευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Γερβενών, τον κύριο Παλοδήμο. Τον Νίκο τον Παλοδήμο. Ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη για την πιστοποίηση των μελετών και να τον συγχαρώ δημόσια για την υπευθυνότητα που έδειξε και τον πατριωτισμό για ένα τόσο μεγάλο έργο και σημαντικό για την περιφέρειά μας. Και χάρη όλων αυτών των ενεργειών λοιπόν μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και πλέον μένει στο Πανεπιστήμιο να γνωστοποιήσει αυτό το ενδιαφέρον και να υποβάλει την πρόταση αυτή στην πρόσκληση που είναι στη διαχειριστική έτοιμη να δεχτεί αυτό το έργο. Άρα από την πλευρά μας κάναμε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια και σώσαμε και αυτό το έργο, όπως επίσης διορθώσαμε και έναν δρόμο ο οποίος εδώ και 5-6 χρόνια ήταν σε ένα τέλμα μετά το Βενέτικο προς το Ελευθεροχώρι, ένας κάκιστος δρόμος ο οποίος ταλαιπωρούσε βάναυσα όλους τους διερχόμενους οδηγούς και εδώ να ευχαριστήσω πάλι τις τεχνικές υπηρεσίες και της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Γερβενών και τους συνεργάτες μου σαφώς, τον κύριο Γιάτσο, την κυρία Κυριακίδου, που καταφέραμε να δώσουμε και σε αυτό το πρόβλημα μία λύση, αλλά και τον ανάδοχο που υλοποιεί αυτό το έργο. Μάλιστα. Εδώ θα ήθελα να πω ότι είναι μία υποδομή που είχε κακοτεχνίες και ζητήσαμε τη συνδρομή και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχουμε κάνει δειγματοληψία για να εντοπίσουμε πού οφείλονταν αυτές οι κακοτεχνίες και αν υπήρχε και κάποια σκοπιμότητα από ανάδοχο του παρελθόντος που δεν έκανε σωστή δουλειά, να ξέρουμε πλέον και εμείς αλλά και να ξέρουν και όλοι οι επαγγελματίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι στα δημόσια έργα, ότι θα ελέγχουμε και θα επιθεωρούμε τα έργα προς όφελος των δημοσίων έργων και της ποιότητας αυτών που θα τίθενται στην υπηρεσία των συμπολιτών μας σε άριστη κατάσταση, με ασφάλεια και σιγουριά να τα απολαμβάνουν και να υπηρετούν και την δημόσια ασφάλεια και την τοπική οικονομία. Αυτό λοιπόν, αυτή τη χαρά θα τη μοιραζόμαστε των καλών έργων, θα τη μοιραζόμαστε μαζί και με τους υπηρεσιακούς και με τους επαγγελματίες αναδόχους και αυτό είναι η προτροπή του Περιφερειάρχη, να γίνει η Δυτική Μακεδονία υπόδειγμα περιφέρειας άριστων δημόσιων έργων, τεχνικών έργων, υποδειγματικών, ποιοτικών, που δεν θα έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα έργα των πιο προηγμένων χωρών της Ευρώπης. Εκεί θέλουμε να πάμε την περιφέρειά μας και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Κλείνοντας, σας βλέπουμε συνέχεια έξω, σε πολλές επιτόπιες επισκέψεις και συνέχεια σε συσκέψεις με τους δημάρχους. Τους έχετε σε εισαγωγικά στην τσίτα, βλέπω, κύριε Περιφερειάρχα, όλους. Για τα καυτά έργα της περιφέρειας. Μετά από δύο χρόνια με την ταλαιπωρία. Λόγω της πανδημίας, ναι. Να υπάρχει ακόμα με την απολιγνητοποίηση ένα φαινόμενο, ένα θέμα, μια απόφαση που δεν την περιμέναμε. Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε υπερμεγέθη προβλήματα. Σταθήκαμε όρθιοι, προετοιμάσαμε έργα, μελέτες, τακτοποιήσαμε, νοικοκυρέψαμε την περιφέρεια σε όλα τα επίπεδα, στα οικονομικά, στα τεχνικά, στα λειτουργικά και θα φανούν όλα αυτά το επόμενο διάστημα, θα τα επικοινωνήσουμε να ξέρει ο κόσμος τι κάναμε και πλέον αρχίζουμε και υλοποιούμε το δικό μας έργο μέσα από τις μελέτες που έχουμε προετοιμάσει αλλά και τα έργα που θέσαμε σε τροχιά υλοποίησης στην υπηρεσία των συμπολιτών μας πάντοτε για να τονώσουμε, να ανατάξουμε την τοπική οικονομία και να τη βάλουμε σε τροχιά ταχείας ανάπτυξης που θα δώσει πολλές χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενες για νέους ανθρώπους ανέργους της Δυτικής Μακεδονίας
αλλά και για όλους αυτούς που πρόκειται να χάσουν τη δουλειά τους λόγω της απολιγνητοποίησης, να είναι το περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη όλων αυτών των επενδύσεων που θα δώσουν επιπλέον των θέσεων εργασίας που έχουν χαθεί. Είχαμε 30.000 ανέργους το 19, μην το ξεχνάμε. Ναι, και θα το ρωτήσουν. Και άλλες 20.000 που επίκειται να χαθούν μέχρι το 28, αυτές τις θέσεις εργασίας, το σύνολό τους, κύριε Βακρατσά, κάνουμε έναν τιτάνιο αγώνα να τις καλύψουμε και να τις μεταστήσουμε με νέες επενδύσεις. Το δεσμεύεστε, κύριε Περιφερειάρχα, ότι δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας, γιατί ο κόσμος πονάει, πεινάει, ζορίζεται. Κύριε Βακρατσά, δεσμεύομαι ηθικά απέναντι στους συμπολίτες μου για έναν αγώνα χωρίς προηγούμενο. Μάλιστα. Με όλες μου τις δυνάμεις, όχι μόνο τις σωματικές αλλά και τις ψυχικές, ώστε να καλύψουμε και την τελευταία θέση εργασίας που θα χαθεί με αντίστοιχες που θα δημιουργηθούν με νέες επενδύσεις, και γίνεται ένας τιτάνιος αγώνας τόσο από μένα αλλά και από το σύνολο των συνεργατών μου, και σε αυτόν τον αγώνα καλώ όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της Δυτικής Μακεδονίας να ενώσουμε τα χέρια, να ενώσουμε δυνάμεις, ιδέες και προτάσεις και να τις θέσουμε σε τροχιά υλοποίησης για το καλό του τόπου μας. Οτιδήποτε άλλο μας αφήνει αδιάφορους, όποιες άλλες παραφωνίες λαϊκισμού και στήρας αντιπολίτευσης ανήκουν στο παρελθόν που δημιούργησε αυτά τα προβλήματα που ζούμε σήμερα και 2 χρόνια τώρα προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε και να νοικοκυρέψουμε. Μια μεγάλη ακαταστασία, την οποία όμως τη βάλαμε σε τάξη, σε σειρά, άφησε όμως βαθύ αποτύπωμα, το οποίο δυστυχώς το πληρώσαμε όλοι μέχρι και αυτό το διάστημα. Πάντως, όταν λέμε για καταστασία. Σε αυτή την προοπτική του νοικοκυρέματος και της δημιουργικότητας, όλοι είμαστε παρόντες, όλοι έχουμε το ρόλο μας. Και απευθύνω πρόσκληση σε όλους. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Αντίπαλοι είναι μόνο τα προβλήματα και ο κακός. Α, εδώ κάνετε αυτός. Κάλεσμα. Σε ποιους κάνετε κάλεσμα, στους αντιπάλους σας? Σε όλους, κύριε Βακρατσά. Μάλιστα. Σε όλους όσους έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν προ...